Καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της ομάδας μας. Θα μιλήσουμε σήμερα και για το αποτέλεσμα της έφεσης που είχαμε στην ΕΠΟ, αλλά και για κάποια άλλα θέματα τα οποία θα σας αναλύσει και ο Βασιλόπουλος. Έχει να ενημερώσουμε τους φιλάθλους και τους οπαδούς της ομάδας μας για την απόφαση που βγήκε σήμερα το μεσημέρι, ενημερωθήκαμε, σε ό,τι αφορά σχετικά με την έφεση που κάναμε πάνω στην ΕΠΟ για το αγώνα με το Καμάρι. Η έφεση που είχαμε κάνει στην Επιτροπή Εφέσεων στην ΕΠΟ ενημερωθήκαμε ότι απορρίφθηκε. Άρα η ομάδα μας παραμένει στην τρίτη θέση, 2 βαθμούς πίσω από τον Μπέλοπα. Επειδή την τελευταία εβδομάδα έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, εμείς περιμέναμε ως οφείλαμε να βγούμε και να μιλήσουμε για τον αγώνα που έρχεται το Σάββατο, εφόσον είχαμε στα χέρια μας την απόφαση της Επιτροπής Εφέσου. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια συνέντευξη τύπου και είπαμε ότι η ομάδα στον αγώνα με τον Μπέλοπα θα παίξει για το όνομά της, την ιστορία της. Ό,τι απόφαση και να παίρναμε σήμερα από την ΕΠΟ, αυτό θα ίσχυε. Και ισχύει. Δηλαδή, ο Πάσκο Όρθιος το Σάββατο θα παίξει για την ομάδα του, την ιστορία του, τους φιλάθλους και το όνομά του. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Επειδή με έχουν ενοχλήσει οι δημοσιογράφοι, άρα και οι φιλάθλοι με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε για όλα αυτά που γράφονται. Το αποτέλεσμα του Σαββάτου, του αγώνα, όπως τους λέω, θα το πω και τώρα, δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο θα έχει καθένας δικαιολογία. Η Κόρυδος θα μπει μέσα στο γήπεδο στα 90 λεπτά, όπως τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον που είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την ομάδα, παίζει πάντα για την νίκη. Δεν έχουμε μπει ποτέ σε καμία περίπτωση για καμία συναλλαγή, ούτε συνδιαλλαγή, ούτε τίποτα. Η ομάδα παίζει πάντα για την νίκη, είτε τα καταφέρει είτε όχι. Ούτως ή άλλως, είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αν αυτή τη στιγμή η ομάδα στερείται την πρώτη θέση, είναι σχετικά με τη διαιτησία που έγινε στο παιχνίδι με το Καμάρι. Εμείς θεωρούμε ότι τα παιδιά μας εκεί την μέρα νικήσανε και αν στη βαθμολογία υπολοιπόμαστε 2 πόντους, είναι γιατί ο διαιτητής του αγώνα, ο Κεφίλης ο Θανάσης, της έκοψε αυτό το δικαίωμα. Εκεί πέρα έγινε μία ληστεία. Εκεί πέρα δυστυχώς, καλός ή κακός, αφαιρθήκαν 2 βαθμούς για την ομάδα μας. Αυτά για να κλείσουμε λιγάκι και στο τι πρόκειται να γίνει όσον αφορά εμάς, τον εαυτό μας και τον αγώνα του Σαββάτου. Εντάξει. Άμα θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να μου πείτε. Πώς αντιμετωπίζετε τις επιστολές που έχετε στην δημοσιότητα και του κ. Μινιάρη και του 2006 και πριν από λίγο στο Facebook του Πέρου Αγκέφου και αυτός θυμήθηκε και όπως το 2006 ότι είσαστε πολύ φερμηνή. Ότι είμαστε? Πολύ φερμηνή. Σας αγαπήσαμε σε αυτή την ώρα. Όσο αφορά για τον Μπέλο Πακιάτο δεν είμαι ενημέρος. Όσο αφορά όμως για αυτό που έβγαλε ο Δημήτρης ο Μινιάρης, ο πρόεδρος του ΑΣ, το 2006, πρέπει να σας πω, γιατί αναφέρθηκαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι όποιος σέβεται και αγαπάει, σίγουρα δεν χρεώνει. Αυτή η ομάδα και αυτός ο πρόεδρος χρωστάει στην Κόρυθο αυτή τη στιγμή 19.000 ευρώ. Κοφεύει, κλείνει τα αυτιά του, χρεώνει την ομάδα και ζητάει αυτή τη στιγμή κάτι που για μας είναι αυτονόητο. Δηλαδή το να παίξει η ομάδα το Σάββατο για την νίκη. Η ομάδα θα παίξει και βεβαίως για την νίκη για τον εαυτό της. Η Κόρυθος είναι, επειδή είναι μεγάλο σωματείο, κάποιοι μπερδεύονται. Δεν μπορεί να παίξει ποτέ κανέναν αγώνα για τρίτον. Και ιδιαίτερα όταν είναι ένα σωματείο όπως είναι η Κόρυθος 2006, που είναι η ακαδημία της. Προσωπικά πρέπει να σας πω και το εξής. Από τη στιγμή που η δικιά μου ομάδα, η Κόρυθος, βάσει αποτελεσμάτων δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, δεν με απασχολεί. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η Κόρυθος. Μόνο το δικό μου σωματείο με ενδιαφέρει. Να βγει η πρωταθλήτρια και να επανέλθει, να επιστρέψει πάλι στη ΓΑΜΑ Εθνική η Μπάρτσα. Μόνο αυτό. Τώρα,
αν το σωματείο που πήρε το πέρυσι ήταν το Ζωβολατιό, αν φέτος το πάρει το 06 ή ο Πέλοπας ή οποιοδήποτε, δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Ζητάνε να ενωθείτε. Δεν μπορεί να ενωθώ. Ο πατέρας, όταν έχει δεσμεί ο αίματος ο πατέρας με το παιδί του, τι σαν τι να ενωθεί. Έχω πει εδώ και 1,5 μήνα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα, σε αυτό το σωματείο, οφείλουν να επιστρέψουν την ομάδα αυτή, δηλαδή την ακαδημία μας, οφείλουν να μας την επιστρέψουν πίσω. Τα βιβλία και τη σφραγίδα. Είναι δικό μας σωματείο. Πριν 11 χρόνια αυτό το σωματείο δημιουργήθηκε η Ακαδημία της Κορίνθου και οφείλουν να μας το δώσουν. Πρέπει να το επιστρέψουν. Και να σας πω και τ' άλλο. Σας πω και την αλήθεια, σας το πω πρώτη φορά και στην κάμερα. Είναι και τυχεροί κιόλας. Είναι τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εμείς το 2015 μπήκαμε μπροστά να πάρουμε την Κόρυθο. Αν ήμασταν ένα χρόνο πίσω, το καλοκαίρι του 2014, και βγάζανε τυχόν αναξαρτοποίηση και τέτοια πράγματα, να το ξέρετε πολύ καλά και το δηλώνω και στην κάμερα, θα τους είχαμε πάρει τα κεφάλια. Είναι και πολύ τυχεροί. Είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σαν Ακαδημία της Κορίνθου που έχουμε την Ακαδημία Ελεχαίου, να γυρίσουν κάποιοι άνθρωποι μετά από ένα χρόνο και να πούνε φεύγουμε, αναξαρτοποιούμαστε. Δηλαδή, κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμείς, από τα σπράχνα μας. Είναι πολύ τυχεροί αυτή τη στιγμή. Κύριε Βασιλόπουλε, μετά από αυτά που είπαμε στην προηγούμενη συνέντευξη, ναι. Είχατε κάποια επαφή μαζί τους, μιλήσατε κάποιοι μαζί σας, επικοινωνήσατε κάτι? Όχι, όχι. Μιλάνε τα γνωστά παπαγαλάκια και γνωστοί ταχυδρόμοι. Όποιος και να έχει έρθει να με ενοχλήσει, του έχω πει ότι η πρώτη κίνηση που μπορεί να κάνει αυτό το σωματείο είναι να έρθει να εξοφλήσει τα λεφτά που οφείλει, το οποίο έχω φέρει και μαζί μου και το εξώδικο που τους είχαμε στείλει πριν 2 χρόνια, στο οποίο αναφέρουμε μέσα καταρχήν ότι οφείλουν 19.000 ευρώ. Εντάξει, και πρέπει να έρθουν να εξοφλήσουν το χρέος τους. Ένα χρέος το οποίο το αναγνωρίζουν μεν, αλλά λένε συνέχεια θα εξοφληθεί. Δεν υπάρχει θα εξοφληθεί, πρέπει να εξοφλήσουν το χρέος τους. Και αυτός ο οποίος δηλώνει επενδυτής και έτοιμος να επενδύσει στο μέλλον 7, πρέπει να εξοφλεί το χρέος του το τωρινό. Και να υπάρχει μια σοβαρότητα και να μπορεί λιγάκι να είμαστε, ας το πούμε, να μιλάμε και επί της πραγματικότητας και ρεαλιστικά πράγματα. Έτσι. Τα υπόλοιπα τα αφήνουν για τον κόσμο. Είχανε από κάποια προφίλ, είτε με ονόματα πρώην παικτών, είτε με οτιδήποτε, που στην ουσία αφήνουν ευμές ότι εσείς θα δώσετε το παιχνίδι, επειδή έχετε θέμα με τη 06. Πώς τα βλέπετε? Ειδικά το τελευταίο καιρό έχουν αφήσει πολύ αυτές οι φωνές. Καταρχήν, μέσω Facebook ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ξέρετε και πολύ καλά ότι δεν ασχολούμαι και δεν μπαίνω πολύ σε αυτές τις λεπτομέρειες. Σας λέω και πάλι ότι πρόβλημα δεν έχω, γιατί είναι το παιδί μας. Εμείς έτσι αντιμετωπίζουμε αυτό το σωματείο. Εντάξει, πρόβλημα με το παιδί σου, ακόμα και να το έχεις μέσα σου και το κρύβεις. Και βεβαίως, όσο αφορά το παιχνίδι που έρχεται, σας δηλώνω, σας απάντησα πριν 10 λεπτά. Το παιχνίδι. Το γνωστικό κομμάτι ομάδα είναι έτοιμη, γιατί έρχεται και έναν άλλο λόγο. Θα πρέπει να πείσετε τους ποδοσφαιριστές σας να κλείσουν τα αυτιά τους όλα αυτά που ακούγονται και να αγωνιστούν. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σημαίνει κάτι άδικο για την Κόρυφο. Ιδιαίτερα για τα παιδιά αυτά. Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα το οποίο είναι λόγω της ταραχής και αυτό έρχεται, προέρχεται οπωσδήποτε από τη διοίκηση του 06, εντάξει, η Κόρυθος ό,τι και ο αποτέλεσμα να φέρει στις 6 παρατέταρτο το Σάββατο, προφανώς κάποιοι θα θεωρήσουν ότι έχουμε παίξει για το ένα και για το άλλο σωματείο. Ό,τι αποτέλεσμα και να έχει φέρει αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα θα φέρει το Σάββατο, έτσι όπως τα έχουν καταφέρει αυτοί, θα έχουν συνέχεια μια επόνοια ότι νικήσουμε, παίξαμε για το ένα σωματείο. Χάσουμε, παίξαμε για το άλλο σωματείο. Κάνουν λάθος. Λαθεύουν. Η Κόρυθος παίζει μόνο για την ιστορία της και το όνομά της. Η Κόρυθος μπαίνει μέσα 4 η ώρα να παίξει να κερδίσει τον αγώνα της. Αυτό την ενδιαφέρει. Τώρα, αν στις 6 Μαΐου ο πρωταθλητής έχει βγει το Βέλο, έχει βγει το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, η Νεμαία, δεν μας αφορά. Εμάς αυτό που θέλουμε είναι πότε θα βγει η πρωταθλήτρια η Κόρυθος.